Πατριάρχης Κύριλλος. Τα ρωσικά πυρηνικά δημιουργήθηκαν από την Θεία Πρόνοια. Είναι σύμβολο της ανεξαρτησίας μας. Υπό το φως της υιοθέτησης από την Ρωσική Κρατική Δούμα ενός νόμου που θα αποσύρει την συμμετοχή της Μόσχας από τη Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών, ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος μοιράστηκε την άποψή του για την ιστορία του πυρηνικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Επίσκοπο, η δημιουργία των πυρηνικών όπλων στην Σοβιετική εποχή έλαβε χώρα υπό την προστασία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ρωσοί επιστήμονες δημιούργησαν αυτό το όπλο στο μοναστήρι του Αγίου Σεραφείμ. Αυτό το όπλο, το οποίο δημιουργήθηκε από την απερίγραπτη Θεία Πρόνοια, έγινε ένα σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας της Ρωσίας, τόνισε ο Ρώσος Πατριάρχης. Οι δηλώσεις του Πατριάρχη Κύριλλου έλαβαν χώρα ως μέρος μιας σοβαρής τελετής απονομής του βραβείου του Αγίου Σέργιου του Ράντονες στον φυσικό Ραντιγί Ιλκαεύ. Πρόκειται για ένα βραβείο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά την ομιλία του Πατριάρχη, ο ίδιος σημείωσε την συνδρομή των Ρώσων επιστημόνων στην διασφάλιση της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας του κράτους κατά τη διάρκεια της πυρηνικής εποχής. Πριν δύο μέρες, το πασίγνωστο πρακτορείο Reuters ανέφερε πως το Ρωσικό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε το πρώτο βήμα προς την απόσυρση της ρωσικής συμμετοχής στην Συνθήκη Μερικής Απαγόρευσης Πυρηνικών Δοκιμών, ενώ κορυφαίος νομοθέτης της Μόσχας προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως η χώρα του ίσως εγκαταλείψει ολοκληρωτικά τη συνθήκη. Η Ρωσία ανέφερε πως στόχος της είναι να αποκατασταθεί ισότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και το κράτος υπέγραψε, αλλά δεν επικύρωσε ποτέ τη συνθήκη του 1996. Εξήγησε πως δεν σκοπεύει να συνεχίσει τέτοιες απαγορευμένες δοκιμές, εκτός εάν το κάνει και η Ουάσιγκτον. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.